Βεβαίως στατική το Τσίπρα. Αν δηλαδή η επόμενη. Δεν, στατι... δεν με ενδιαφέρει με να τα κάνει. Δεν ξέρω, ποιος θα είναι το πρώτο κόμμα. Φαίνεται ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Εμένα με ενδιαφέρει να ιτηθεί στρατηγικά ο ΣΥΡΙΖΑ, να μπορεί να παρέμβει, στι εξελίξεις. Δηλαδή να μην μπορεί να παρέμβει στην οικονομία. Να ασκήσει ως δεύτερο κόμμα αντιπολίτευση δυνατή. Τίποτε. Άρα να μην μπορεί ως δεύτερο κόμμα ενδεχομένως να ασκήσει δυνατή αντιπολίτευση. Όχι, γιατί έχει καλλιεργήσει το φθόνο και το φόβο ήδη. Τώρα έχει δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που θα ξαναβγάλει τον κόσμο στον δρόμο και δεν θα μπορέσει να κυβερνηθεί ο τόπος. Άρα να μην μπορεί να ασκήσει αντιπολίτευση, αυτό λέτε. Όχι, να ασκήσει αντιπολίτευση, αλλά να μην μπορεί να παρέμβει στις εξελίξεις. Δηλαδή, μπορεί να μην παρέμβει στον κόσμο τη δημοκρατία. Όχι, όχι, όχι. Αφήστε με λίγο να κάνω τη δικιά μου σκέψη. Αν δεν μπορεί να παρέμβει, θα σα εξηγήσω εγώ, όχι εσεί. Θα σα ακούμε. Τι εννοείται καταρχά να μην μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή, στον πρόεδρο τη δημοκρατία δεν μπορεί να παρέμβει. Να μην μπορεί να παρέμβει, ξέρω εγώ, στους δικαστικούς που πήγε να κάνει αυτό τώρα, έτσι. Να μην μπορεί να παρέμβει στους θεσμούς. Να μην μπορεί να παρέμβει στο κοινοβούλιο βάζοντας, ξέρω εγώ, φραγκό. Να μην έχει, λέτε, ισχύ επόμενη... κοινοβουλευτική. Όχι, να είναι στην αντιπολίτευση, αλλά να μην μπορεί να παρεμβεί στις εξελίξεις του κοινοβουλίου. Και πώς θα γενετικά δηλαδή. Τίποτε. Διακοσμητικά δηλαδή. Όχι διακοσμητικά, γιατί είμαστε διακοσμητικοί. Εμείς είμαστε 4 χρόνια που είμαστε 7%. Επειδή... Διακοσμητικοί είμαστε εμείς. Όχι, μην υποτιμάτε το πολιτικό. Μην υποτιμάτε το πολιτικό. Η αντιπολίτευση έχει θεσμικό. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε πάνω. Γιατί μιλάτε πάνω. Μιλάει για παρεμβάσεις στους θεσμούς. Στους θεσμούς μιλάω. Στους θεσμούς, στη δημοκρατία. Δηλαδή δεν πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε αυτά που αυτός ο χώρος τους κατασυκοφάντησε όλους, τους έστειλε σε εξεταστικές επιτροπές, πλήγωσε τη δημοκρατία. Δεν πρέπει αυτά να αποκατασταθούν. Εκεί θέλω εγώ να μπορεί να παρέμβει. Να πάμε δηλαδή σε όλα αυτά τα πράγματα που θα φέρουν τη χώρα σε κανονικότητα. Μα το επιβάλλει το Σύνταγμα όμως αυτό. Όχι, μα, μέσα από το Σύνταγμα. Εγώ είπα τίποτα. Εγώ είπα μέσα από το Σύνταγμα, έτσι. Αρκεί όμως να μην μπορεί να. Δηλαδή στις επιτροπές που θα γίνουν, ή ξέρω εγώ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να μην μπορεί να παρέμβει. Να μην έχει ισχυρή φωνή, λέτε. Ακριβώς, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, διότι θα κατεβάσει πάλι τον κόσμο στους δρόμους με όλα αυτά τα ψέματα που λέει και η επόμενη κυβέρνηση θα είναι ήδη υποθηκευμένη. Άρα κύριε Γρηγοράκο, αυτό προϋποθέτει ότι το κοινάλ εσείς μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θα. Μην βάζετε εμένα μαζί, δεν είπατε πράγμα εγώ. Ότι η επόμενη κυβέρνηση φαίνεται ότι είναι η Δημοκρατία. Εμένα μην με βάζετε. Περιμένετε. Μην το χαλάσετε. Όχι, μην με βάζετε πράγματα που δεν λέω. Εσείς βάλετε το δικό σας συλλογισμό. Δεν είπα για συγκυβέρνηση. Είπα κάτι άλλο όμως. Είπα ότι σε μια σειρά από θεσμικές διαδικασίες που προϋποθέτουν συνένεση διακομματική, ο στόχος του κοινάλ είναι να η υπάρχει. Η επόμενη κυβέρνηση θα την έχει. Θα την έχει όταν όλα αυτά είναι προσκατάσταση δημοκρατική. Λέτε εσείς ότι θα τη δίνει το κοινάλ για να μην μπορεί να επηρεάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, αυτό είναι πάντως δυστυχώς. Αυτό είναι σκοπός, να φτούμε στην κανονικότητα. Ζήσαμε μια πολιτική τα 4 προηγούμενα χρόνια που ήταν εκτός κανονικότητας. Και μπορώ να σας πω χιλιάδες πράγματα που ήταν εκτός κανονικότητας. Δηλαδή, παρεμβάσεις, δηλαδή, ξέρω, κανονικότητα της βουλής και στο Σύνταγμα. Κάναμε ό,τι θέλαμε δηλαδή. Πάντως το θέμα. Κάτι πήγατε να πείτε. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τελειώσουν. Η χώρα πρέπει να μπει σε έναν άλλο δρόμο, να αφήσει το φθόνο, το μίσος και το θυμό στην πάντα.